Λοιπόν, σχόλιο και για τη συνέχεια είναι εδώ μαζί μου ο Τάκης Γκίκας. Κύριε Γκίκα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε το προσφυγικό, να δούμε τι γίνεται γύρω από το υπαρκτό σκάνδαλο Νοβάρτης, πώς εξελίσσεται εδώ η προανακριτική. Να σε ρωτήσω, φοβάσαι, Τάκη, για τον κορονοϊό προσωπικά, έτσι, φοβάσαι? Βλάση, πώς αισθάνεσαι? Είναι θέμα ημερών ότι θα έχουμε, θα κρούσμα. Έχουμε κρούσμα, έτσι. Δεν μπορεί τώρα, εδώ είναι θωρακισμένες χώρες και... Αλλά δεν είναι και θέμα θωράκισης. Φαίνεται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την εξάπλωσή του. Αλήθεια, έτσι. Ούτε έχουν, εγώ πιστεύω, δεν ξέρουν ούτε πώς μεταδίδεται. Μας λένε τώρα διάφορα, είναι αναγκαίο κακό. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα για τον νέο ιό, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μου είχε πει ένας φίλος μου όταν ξεκίνησε, μήπως είναι σκόπιμο, μήπως... Εντάξει, αυτές οι συνωμοσίες τώρα πάντα ακούγονται, ναι. Όταν υπάρχει ένας ιός καινούριος, πάντα ακούγονται τέτοια. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και αυτό, αλλά αν έχουν για να πλήξουν την έγκλημα, κινέζικη οικονομία, ναι, αλλά τώρα θα πληγεί η παγκόσμια οικονομία. Εντάξει, σήμερα εντάξει, μιλάνε εγώ για... δεν ακούω αυτά. Μιλάνε για 1-3 μείωση του ΑΕΠ παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις θα είναι οικονομικές μεγάλες επιπτώσεις. Μάλιστα. Επάρχει προσωπικά ανησυχείς? Προσωπικά ανησυχώ και δεν βαριέσαι. Τις μεγάλες ηλικίες δεν πάει, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, ευπαθής ομάδα. Μπορεί να πάμε και λίγο μια ώρα, δεν θέλω να πεθάνω. Μια χαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε θέματα, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σίγουρα ούτε, θα έχουμε κρούσματα. Ούτε αυτά που λέω και χίλιας ότι είναι θωρακισμένοι. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Τι θέμα, εδώ δεν έχουμε μονάδες εντατικής στα... Είναι ένα θέμα μεγάλο, Τάκη, έχεις δίκιο. Και ο Μόσαλος που είπε να τις ενεργοποιήσετε τις μονάδες ούτως ή άλλως γιατί τις χρειαζόμαστε, δίκιο έχει. Εδώ δεν έχουμε προσωπικό, τώρα έχουμε θωρακιστεί. Ναι, εντάξει, αλλά... για τη θωράκιση... Αλλά και τι να ελέγξεις. Λένε ότι δεν ελέγχουν, λέει, αυτούς που έρχονται που τα λέει. Τι να τους κάνουν, τους μετρήσουν τη... Τουλάχιστον να εντοπίσουν κάποια κρούσματα, τίποτα, που μπορούν να εντοπιστούν. Καταρχάς, αφού ας δεν βάλουμε ένα φίλτρο. Δεν ξέρουν πότε παρουσιάζεται, μετά από 14 μέρες, 25. Ας ελέγξουν αυτούς που έχει παρουσιαστεί, Τάκη. Μα οι πιο πολλοί έχουν. Ας βάλουμε ένα φίλτρο, μην τους πιάσουμε όλους. Ας πιάσουμε αυτούς που έχουν ήδη εκδηλώσει και πηγαίνουν συμπτώματα. Και τους κάνουν έλεγχο. Καλά κάνουν. Για πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται στο σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί έχουμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Το είπαμε και λίγο πριν στο δελτίο ειδήσεων εδώ. Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Τώρα το ζήτημα, το ερώτημα είναι: υπάρχει εμπλοκή πολιτικών? Δεύτερο ερώτημα: εάν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, έχουμε στοιχεία για συγκεκριμένους πολιτικούς, να πούμε με στοιχεία ότι αυτός ο άνθρωπος εμπλέκεται στο σκάνδαλο? Και τρίτον, μήπως υπάρχει απ' την άλλη και μια προσπάθεια σκευωρίας από τον περίφημο Ρασπούτιν, από τον υπουργό Παπαγγελόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων? Τι λες εσύ, τι σκέψεις κάνεις, όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με την προανακριτική τώρα? Η Κελέση είπε ότι θα μιλήσει στη δικαιοσύνη. Ο Σαράφης είπε ότι δεν έχω στοιχεία συγκεκριμένα και άλλη φορά για εμπλοκή πολιτικών. Που είχαμε κάνει κουβέντα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Παπαγγελόπουλος έχει βάλει το δάχτυλό του. Τώρα δεν ξέρω, αυτό που με ανησυχεί και που διερωτώ με είναι πόσο συμμετέχουν και ορισμένοι δικαστικοί παράγοντες. Άκουγα σήμερα ότι ο προϊστάμενος της Τουλουπάκη της έχει πει να στείλει στη Επιτροπή που ερευνά σαν... Προανακριτική στη Βουλή. Προανακριτική σαν εισαγγελής. Έτσι. Ένα χαρτί που είναι από το FBI και αυτή αρνείται. Κάντε αίτηση στο FBI να σας, δηλαδή, να σας τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Υπάρχει ιεραρχία στη δικαιοσύνη? Υπακούν οι υφιστάμενοι τους, οι προϊσταμένους τους? Μπορεί να συγκαλύψει ή εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω να συγκαλύψει, να μην είμαι απόλυτος και αυθαίρετος, μπορεί να αποκρύψει ένα έγγραφο το οποίο ζητάνε αυτοί που υποτίθεται ότι, όχι που υποτίθεται, που είναι, που έχουν σήμερα δικαστικό, έχουν την ιδιότητα ρόλο του εισαγγελέα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Πάντως με αυτή την υπόθεση εδώ οι δικαστές, ενώ σαν σύνολο, έχουν απαξιωθεί σε έναν βαθμό στην κοινή γνώμη. Αυτό ακριβώς. Με όλα αυτά που ακούγονται, όχι με το συγκεκριμένο. Αυτό, με όλα αυτά που ακούγονται γύρω από αυτήν την υπόθεση. Λέγοντας ακριβώς με όλα αυτά. Με όλα αυτά που ακούγονται, με συμπεριφορές δικαστών, με καταγγελίες δικαστών εναντίον άλλων δικαστών, οι δικαστές ως σύνολο έχουν απαξιωθεί. Αυτό είπα και εγώ. Απλώς ανέφερα αυτό το πράγμα. Στην κοινή γνώμη. Τώρα να πάμε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης για τους μάρτυρες. Εγώ πάλι δεν ρωτώ με. Οι μάρτυρες είχαν καταγγείλει στην Τουλουπάκη πολιτικά πρόσωπα? Γιατί αν είχαν καταγγείλει και τώρα λένε δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, θα αυτοί θα πρέπει να... να ελεγχθούν. Όχι να ελεγχθούν, να ελεγχθούν αυτό που λένε, να βγουν από το καθεστώς προστασίας. Μάλιστα. Που υποτίθεται είναι μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος. Γιατί
Ο Μένε χτεσινός είπε ότι εικάζω υποθέτω. Δεν έχω στοιχεία, μου τα έλεγε ο Χρουτζής, λέει. Μου έλεγε εγώ στοιχεία. Δεν έχω για εμπλοκή πολιτικών. Απαντούσε μονολεκτικά. Δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Έχει σχέση με την. Δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις, έλεγε η κυρία. Και τώρα δεν ρωτώ με πάλι, για να πάμε πάλι στους δικαστές. Με τα υποτιθέμενα στοιχεία ή τα οποία, όπως λέει ο μάρτυρας, εικάζω, πώς η κυρία Τουλουπάκη έστειλε 10 ανθρώπους στην. Άσκησε δίωξη, ναι. Δηλαδή κάτι δεν μου αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Και αν μεν εσένα αυτά σε οδηγούν, Τάκη, καταρχάς στην πεποίθηση ότι ο Ρασπούτιν έχει βάλει το δάχτυλό του, κατά τη γνώμη. Προσπάθησε να δημιουργήσει. Αν δεν μπορούσαν να τους συγκαλύψουν, δεν ξέρω. Γιατί αν πιεστούν και του πούνε, πώς κύριε Μάρτης είχες καταγγέλει για τροχύλα τις βαλίτσες και ότι έβλεπες ότι παίρνουν λεφτά, τώρα λες δεν παίρνουν. Είναι ψευδομαρτυρία. Τώρα πού θα το φτάσουν και αν δεν πάνε, γιατί. Αν το προχωρήσουν έτσι, πάντως θα γίνει κομμωδία. Σέβομαι και την άποψη του Κουκουέ που λέει. Αν δεν έχει γίνει. Σέβομαι και την άποψη του Κουκουέ που λέει ότι πάνε να τα κουκουλώσουν. Για το Θεατίνο, όπως όσες φορές έχουν γίνει προανατολικές, δεν βγήκε κανένα απόρρισμα. Έχει προκύψει και τίποτα σημαντικό. Αλλά κάτι μου λέει ότι ο Γεωργιάδης για να λέει συνέχεια σέβαλε η Τουλουπάκη μέσα, σέβαλε ο. Πουλάκης μέσα, σέβαλε ο Παπαγγελόπουλος μέσα, σέβαλε ο Τσίπρας μέσα. Μήπως υπάρχουν στοιχεία, γιατί αυτός δεν λέει. Μπορεί να είναι λίγο φωνακλάς ή να είναι λίγο. Δεν ξέρω πώς. Πες ό,τι θέλεις. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για να αναφέρεται συνέχεια, μήπως θα αναγκαστούν να πούνε. Μάλιστα. Οι μάρτυρες. Και σε μια συνέντευξη που τον άκουσα, σε μια συζήτηση που είχε, άφησε να εννοηθεί ότι έχουν συναντήσει οι μάρτυρες στον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό θα είναι πολύ τραγικό αν αποδειχθεί. Εντάξει, ότι το είπε ο Γεωργιάδης, βέβαια, δεν σημαίνει και τίποτα. Έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα, είπα. Το να εννοηθεί. Αλλά για να το λέει. Για να το λέει, για να το λέει ο Γεωργιάδης τώρα, εντάξει. Εντάξει, εκτιμάται, αξιολογείται από τον καθέναν που μας ακούει. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά λέω, μήπως υπάρχουν τίποτα στοιχεία. Δηλαδή, μήπως αναγκαστούν να πούν ότι συναντήθηκαν με τον Τσίπρα. Μήπως τον. Έχουμε μια μοναδική ικανότητα. Αλλά λίγο, να παίρνουμε τα τραγικά. Μήπως τον έχουν εγκλωβίσει. Περιστατικά και να τα κάνουμε κωμωδίες. Ναι, μισό λεπτό. Μήπως ο Παπαγγελόπουλος, αν συμμετέχει σε αυτό που λέμε σκηφορία, για να ενθαρρύνει τους μάρτυρες. Τους πει κιόλας και τους συνάντησε ο Τσίπρας για να ενθαρρυνθούν και να πούνε ότι δεν μας. Αυτό τώρα που λες είναι. Είναι τραβηγμένο πολύ. Αλλά δεν είναι δικό μου. Μάλιστα. Μεταφέρω. Εντάξει, οκ. Για πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά, Τάκη. Πώς εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά, πώς εξελίσσονται το προσφυγικό. Το έχουμε ξαναπεί. Η κυβέρνηση δεν κατάλαβε στην αρχή ή θεωρούσε ότι μπορούσε να το αντιμετωπίσει διαφορετικά το προσφυγικό. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ. Ένα. Κάνει κλειστές δομές. Αντιδρούν εκεί οι κάτοικοι στη Λέσβο. Έχουν φτάσει στα όρια τους. Είναι πολλά χρόνια εκεί η μόρια. Δεν έγινε πριν 7-8 μήνες με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε επιγραμματικά μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε με το μεταναστευτικό. Τα ελληνοτουρκικά είναι ανοιχτό βιβλίο. Ο Ερντογάν ό,τι λέει το κάνει. Αλήθεια. Τώρα παρήγγειλε και τρίτο γεωτρύπανο. Και δεν είναι καθόλου απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Τι απρόβλεπτος. Ανοιχτό βιβλίο είναι. Σου λέει θα βγω και θα κάνω γεωτρήσεις στη νότια της Κρήτης. Κάτω από την Κρήτη. Στο μεταξύ σου είχα πει σε μια ιδιωτική συζήτηση ότι διάβαζα και από σοβαρά site ότι ο ΟΗΕ θα την δεχτεί την συμφωνία. Ναι, ένας χάρτης είναι, λέει ο ΟΗΕ. Ναι, αλλά δεν την πρωτοκόλλησε τη συμφωνία. Μπορεί να μην παράγει αποτέλεσμα. Ναι. Είναι όμως ένα πάτημα για να πει ο Τούρκος ότι εγώ εδώ έχω δικά μου, γιατί εμείς τόσα χρόνια δεν έχουμε ανακήρυξη. Είχαμε πει και άλλη μια φορά ότι ο Παπανδρέου είχε πίσω οι Κύπριους και κάναν 5 μίλια ανατολικά τη δική του ΑΟΣ και άφησε την τρύπα, γιατί αν ήταν κλειστή η ΑΟΣ, δηλαδή 5 μίλια πιο δυτικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Μα το είχε καταγγείλει ένας υπουργός εξωτερικών του Κύπριος ότι. Τέλος πάντων, πιέστηκα τώρα πώς είναι τα πράγματα. Οι Τούρκοι θα κάνουν. Θα βγουν να κάνουν έρευνες, εξόριξη. Το πιο πιθανό να κάνουν και εξόριξη. Αλλά αν θα έχουν αποτέλεσμα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Γιατί εγώ είχα πει πριν από καιρό στην εκμετάλλευση μας συζήτηση ότι πρέπει να γίνει να πέσει για μια πιστουλιά. Και μου είχες πει ότι εντάξει να γίνει πόλεμο. Και τι πρέπει να γίνει. Μα εντάξει τώρα ο πόλεμος δεν είναι PlayStation, Τάκη. Μα ούτε εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα συζητάμε. Κάποια παιδιά θα πάνε εκεί και θα δέχονται σφαίρες. Ναι. Αυτό δεν είναι αστείο ούτε PlayStation. Να πούμε, α, okay, θα ρίξουμε κάποιες πιστολιές. Και τι πρέπει να γίνεται, να κατεβάζουμε συνέχεια τα παντελόνια για να μην γίνει πόλεμος. Γιατί αυτός τώρα
Σου είπα και την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε ότι δεν συζητάμε πλέον ούτε για μισά-μισά. Αυτό τα θέλει δικά του. Όλο το Αιγαίο δικό του. Και, για πάμε στο προσφυγικό τώρα. Προσφυγικό. Όπως εξελίσσεται, μεταναστευτικό, προσφυγικό. Τώρα αντιδρούν και οι κάτοικοι στη Λέσβο. Συνελήφθη η κυβέρνηση, τελείωσε απροετοίμαστο. Ήταν απροετοίμαστο. Και αλλά τώρα εδώ που βρισκόμαστε. Λέγανε κουβέντες στον αέρα. Τώρα δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό. Και οι δομές να γίνουν κλειστές, ανοιχτές δεν έχει σημασία. Κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα γελάσω όμως όταν θα δω να αρχίζουν να συζητάνε, γιατί ήδη τους συζητάνε. Πέφτουν κάποιες κουβέντες έτσι εν είδη λαγού που λέμε για κατοίκη τα νησιά. Γιατί τόσοι που θα έρχονται, πού θα τους βάλουν. Εγώ σου λέω να αρχίσουν να γίνονται και οι υποδοχές στην ενδοχώρα, να γίνουν και οι δομές ανοιχτές ή κλειστές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πάλι δεν θα φτάνουν. Δεν αφού θα φτάνουν, κάθε μέρα. Εάν ο Ερντογάν αποφασίσει να ανοίξει λίγο περισσότερο τη Μα δεν θα την ανοίξει. Αυτό το παιχνίδι του κάνει. Εδώ τώρα οι νησιώτες λένε ότι πλέον έχει χάσει το νησί την ταυτότητά του. Το κάθε νησί. Και δεν μιλάω μόνο για οικονομικά και άλλα για οικονομικές συνέπειες. Εδώ πλέον οι άνθρωποι θα είναι ξένοι στον τόπο τους. Μάλιστα, είναι δύσκολο θέμα. Είναι δύσκολο θέμα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν το είχαν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία ή νόμιζαν ότι μπορούσαν να το ελέγξουν διαφορετικά. Δεν το είχαν καταλάβει καν. Ναι. Τώρα το έχουν καταλάβει. Είναι αργά. Και το γεγονός ότι δεν κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το επανασύστησε. Αλλά τώρα πλέον τι να κάνει αυτό. Αφού δεν έγιναν οι βάσεις στην αρχή και νομίζω ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει και στους νησιώτες ότι κύριοι εδώ θα έρχονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι υποτίθεται ότι θα τους στέλνουμε πίσω. Όσους στέλνουμε πίσω. Εντάξει, άμα έρθουν στην χώρα δεν μπορείς. Τεχνικά πρέπει να είναι μικρό το ποσοστό. Και ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις υπάρχουν.